Είναι δύο περιστατικά διαφορετικά. Είναι ένα παιδί το οποίο κατηγορήθηκε ότι παρενοχλούσε κορίτσια, αλλά αυτό γίνεται στη διάρκεια της καραντίνας, να καταλάβετε. Δηλαδή, πολλούς μήνες πριν, και ουσιαστικά ανέβηκε σαν θέμα όταν ανοίξαν τα σχολεία και πάλι παρενοχλούσε κάποια παιδάκια, αλλά όχι στο, όπως βγήκε έξω στο διαδίκτυο. Και οι μαθήτρες, οι οποίες εμπλεκόντουσαν, παρενοχλούνταν μάλλον από το παιδί το συγκεκριμένο, διαμαρτυρήθηκαν στο σχολείο ότι παρενοχλούνται από ένα μαθητή. Στην ουσία ήταν μια ομάδα παιδιών όμως, δηλαδή ήταν 4 αγοράκια και 8 κορίτσια. Το σχολείο, μετά από έρευνα που έκανε την Τρίτη που μας πέρασε, αποφάσισε να συγκαλέσει ξανά το Σύλλογο την Τετάρτη, εκ νέου, για να αξιολογήσει τα γεγονότα, και αποφασίστηκε τιμωρία του παιδιού, αποβολή συγκεκριμένα, για ουσιαστικά να δώσει ένα μήνυμα ότι αυτό, τέλος πάντων, πρέπει να έχει ένα όριο. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς να ενοχλούμε ανθρώπους όταν δεν θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να ενοχληθούν. Παράλληλα, όμως, την ίδια στιγμή που ο Σύλλογος συνεδρίαζε για την τιμωρία του συγκεκριμένου μαθητή, είχαμε ένα γεγονός σε μια τάξη, ενός δεύτερου μαθητή, ο οποίος και αυτό ήταν μια πρεπή χειρονομία προς μια μαθήτρια. Αυτό εδώ πέρα ήταν ουσιαστικά το λάδι στη φωτιά που αναστάτωσε το σχολείο. Και ετοιμαζόντουσαν για την Παρασκευή το πρωί να έχουμε αποχή από τα μαθήματά τους. Αποφάσισα, γιατί είδα ότι πολλοί άνθρωποι και διαφορετικές και ιστοσελίδες και εφημερίδες ασχολιόντουσαν με το θέμα τοπικά αρχικά, αλλά την Παρασκευή το πρωί είδα ότι άρχισε να διαχέονται πληροφορίες οι οποίες ήταν αρκετά επικίνδυνες για όλα τα παιδιά, έξω από τα όρια της Ξάνθης, αρχικά η ΕΡΤ, στη συνέχεια δίπλα από την Καβάλα και τελικά έφτασε Αθήνα. Όλο αυτό το θέμα. Άρα αποφάσισα να συγκαλέσω μία ομάδα παιδιών από το 15 μελές. Ήρθαν τρία συγκεκριμένα παιδάκια από το 15 μελές του σχολείου. Η διευθύντρια με την υποδιευθύντρια και γονείς που εμπλέκονται τα παιδιά τους. Αυτό που βγήκε από εδώ είναι ότι στην ουσία ήταν έκπληκτοι όλοι, γιατί δεν ήταν ενήμεροι ότι στο παρελθόν κάτι συνέβαινε. Όντως στεναχωρηθήκανε οι γονείς που τα παιδιά τους παρενοχλήσανε κάποια ομάδα από τα 8 αυτά κορίτσια, και στην ουσία αυτό που συζητήσανε και συμφωνήσανε όλοι, δηλαδή και οι θύτες και τα θύματα, οι γονείς φυσικά αυτών, ότι πρέπει να μείνει στα όρια του σχολείου. Αυτό όμως που μας στεναχώρησε όλους είναι ότι ενδιάμεσα και οι δύο γονείς που τα παιδιά τους ήταν οι θύτες, εκμυστηρεύτηκαν ότι τα παιδιά τους έξω από το χώρο του σχολείου, το ένα και έξω από το σπίτι του, από την οικοδομή που μένει, υπήρχε μια ομάδα παιδιών, προφανώς στα πλαίσια της αυτοδικίας, τα οποία τα δίρανε. Και όλη την ημέρα, ουσιαστικά της Πέμπτης, γιατί ήταν ένα μαρτύριο η Πέμπτη, τους απειλούσαν μέσω του διαδικτύου. Αυτό που καταλάβαμε όλοι στο τέλος είναι ότι ήταν ένα μάθημα για όλους μας, δηλαδή και για μένα προσωπικά που έχω 28 χρόνια στην εκπαίδευση, και για τους γονείς και για τα παιδιά, γιατί και το ίδιο το 15 μελές έχει βγάλει μια ανακοίνωση το Σάββατο, που ουσιαστικά δεν περίμενε και αυτό ότι θα πάρει αυτή την τεράστια έκταση, και στην ουσία μια απρεπής χειρονομία, όπως αρκετά κανάλια κεντρικά των Αθηνών, ουσιαστικά χαρακτηρίστηκε απόπειρα βιασμού. Αυτό που εμείς πήραμε σαν μάθημα είναι ότι οτιδήποτε έχουμε πρέπει να το λύνουμε στο χώρο το μικρό που είμαστε, δηλαδή στο σχολείο μας, και προσέχουμε αυτά που θα βγάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθούν επικοινωνιακός. Και στην ουσία, παιδιά που όντως μπορεί να κάνανε αυτή την παράβαση, δηλαδή να ήταν παιδιά τα οποία ουσιαστικά πειράξανε, όντως πειράξανε τα κορίτσια και ενοχλήθηκαν τα κορίτσια, ξαφνικά δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται βιαστές, γιατί μιλάμε για παιδιά 12χρονα, δηλαδή πρώτης γυμνασίου, και παιδιά τα οποία τρομοκρατήθηκαν και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουν πώς θα το διαχειριστούν. Θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει κλείσει, γιατί έχουν συμφωνήσει και όλοι οι γονείς εμπλεκόμενοι ότι είναι μια ενδοσχολική τελικά υπόθεση, την έχουν κλείσει μεταξύ τους, και αποφασίστηκε ότι τις επόμενες μέρες, μέχρι να κλείσουν τα σχολεία, μια επιτροπή ειδική που είναι από αυτού του θέματος θα καλεί οι γονείς, τα παιδιά, θα παρευρίσκονται ψυχολόγοι, η διευθύντρια του σχολείου και η εκπαιδευτική που είναι σε αυτή την επιτροπή, με θέμα υποστήριξη αυτών των παιδιών. Θα γίνει μια συζήτηση από αυτού και θεωρώ ότι για καλό θα πρέπει πριν κλείσει το σχολείο να έχει όλα τα παιδιά, είτε και ο θήτης και ο θύμα, φυσικά ο θήτης μετά έγινε και θύμα, να υποστηριχτούν από αυτή την επιτροπή για να μπορούμε να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι και να ξεκινήσει ήρεμα και η χρονιά που θα έρθει μπροστά μας. Είχαμε και μια διευθυντική ανακοίνωση από το 15 μελές που λέει ότι λειτουργήσε εφρεμό.
Ναι, τα παιδιά τα ίδια, εδώ που συζητήσαμε γιατί τους άφησα αρκετή ώρα να μιλήσουν, ήταν τεράστια η έκπληξή τους πως ένα θέμα τόσο μικρό, γιατί λέει ότι μεταξύ μας εμείς βγάζουμε διάφορες αναρτήσεις, αλλά δεν φανταζόμαστε ότι αυτό το μεταξύ μας που πολλές φορές δεν το αξιολογούμε κιόλας, αν είναι και αληθές, το κάνουμε έτσι μεταξύ μας τα παιδιά, ότι θα γίνει ένα τεράστιο θέμα και θα χαρακτηρίζονται άνθρωποι με χαρακτηρισμούς που ήταν ανεπίτρεπτοι για 12χρονα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο αποφασίσανε τα παιδιά τα ίδια να βγάλουν μια ανακοίνωση που νομίζω αποκαθιστά τέλος πάντων αρκετά την αλήθεια και ουσιαστικά βάζει τα πράγματα στη θέση τους.